Μαθαίνουμε κι αλλιώς. Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες. Οι μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα, που είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, ανάγκασαν διάφορα ελληνικά φύλλα να μεταναστεύσουν. Αιωλείς, Ίωνες και Δωρεείς εγκαταστάθηκαν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, όπου ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό. Οι μετακινήσεις πληθυσμών αναστάτωσαν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας. Τα κτήματα έπαψαν να καλλιεργούνται και η κτηνοτροφία λιγόστεψε. Οι φτωχοί έγιναν περισσότεροι, με αποτέλεσμα οι τεχνίτες να μην βρίσκουν αγοραστές για τα προϊόντα τους. Πολλοί άρχισαν να φεύγουν από τον τόπο τους. Η μετανάστευση δεν γινόταν με τρόπο οργανωμένο, άλλοι έφευγαν γιατί δεν ένιωθαν πια ασφάλεια και άλλοι για να βρουν καλύτερη τύχη. Οι αιωλείς από τη Θεσσαλία πλέοντας στο Αιγαίο έφτασαν στη Λέσβο. Την Τένεδο και την απέναντι πλευρά της Μικράς Ασίας. Οι Ίωνες, ξεκινώντας από την Αττική, κατευθύνθηκαν προς τη Σάμο και τη Χίο. Από εκεί πέρασαν στη Μικρά Ασία. Οι Δωρείς, που συνεχώς κατέφθαναν στην Πελοπόννησο, είδαν ότι οι περιοχές που κατέλαβαν δεν τους χωρούσαν. Ακολουθώντας και αυτοί το παράδειγμα των άλλων Ελλήνων, έφτασαν στη Ρόδο. Και μετά στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες στις νέες πατρίδες ήρθαν σε επαφή με τους άλλους λαούς και γνώρισαν τον τρόπο ζωής τους. Κράτησαν όμως τις παλιές τους συνήθειες, λάτρεψαν ιδιαίτερα τους θεούς τους, προς τιμήν των οποίων έχτισαν λαμπρούς ναούς. Στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, οι άπικοι συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν όλοι μαζί. Οι γιορτές τους έκαναν να νιώθουν πιο έντονα την κοινή καταγωγή τους. Το Αιγαίο έγινε ελληνική θάλασσα, αφού στις δύο πλευρές του κατοικούσαν Έλληνες.